Δύσκολος θα είναι ο φετινός χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς είτε θα αναγκαστούν να κάνουν οικονομία και στη θέρμανση των σπιτιών τους, είτε θα στερηθούν του αγαθού της θέρμανσης. Με μια θερμάστρα μικρή, να κάνουν και μια οικονομία στο ρεύμα, γιατί για τον είναι στα ύψη. Και όπως μπορούμε να ζεσταθούμε. Όταν δουλεύεις τρεις μέρες τη εβδομάδα, όχι μόνο οικονομία κάνεις. Με ξύλα, αγάπη μου. Εγώ δεν μένω εδώ. Μένω αγία πελαγία και κάνει πάρα πολύ κρύο. Τι να κάνουμε, αλλά πού να βρούμε και τα ξύλα που είναι πανάκριβα κι αυτά. Πού να τα βρούμε, ψυχούλα μου. Υπάρχει κίνηση στα πρατήρια. Ο κόσμος παίρνει μεγαλύτερες ποσότητες υπό το φόβο μήπως ανέβει το πετρέλαιο θέρμασης. Αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε τους καταναλωτές είναι ότι μέχρι τις 30 του Νοέμβρη υπάρχει επιδότηση από τις εταιρείες πετρελοειδών που είναι περίπου στα 10 λεπτά. Εάν δεν δοθεί παράταση, από την 1η Δεκεμβρίου το πετρέλαιο θα ανέβει κατά 10 λεπτά περίπου. Πετρέλαιο θέρμανσης με το σταγονόμετρο και όποτε χαμηλώνει ο υδράργυρος για αρκετά νοικοκυριά, ενώ άλλα θα στραφούν σε άλλες πηγές θέρμανσης με την απότομη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού για να μην ξεπαγιάσουν. Στο Ηράκλειο έχω το air condition και έχουμε και καλοριφέρ. Αλλά φέτος δεν το ανάψαμε ακόμα. Αν παραμείνει ο ίδιος ο καιρός ψηλά χαμηλά, άντε να κατεβεί 10-15 βαθμούς. Δεν θα πάρω πετρέλαιο. Πυρηνάκι. Οι παλιοί ξέρουν και κατέχουν. Πυρηνάκι. Αλλά κλείνουν πολύ αεροστεγό στα κουβώματα και θα ψοφάμε. Θα κάνουν αγκαλίτσες στα αντρόγινα και θα περνάνε μια χαρά. Ποιος θένες. Αγκαλίτσα με τη γυναίκα. Μα ποιος θένες. Τι θες πετρέλαια. Λεφτά και έξοδα. Στο ροπέδιο Λασιθιού το φαινόμενο λαμβάνει ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς συνταξιούχοι δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν το οικονομικό κόστος για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Απαγορευτικό. Δεν μπορεί να θερμαστεί ένας συνταξιούχος που ζει εδώ πέρα στο ροπέδιο με 400 με 500 ευρώ, με φάρμακα, έξοδα, ρεύμα και πετρέλαιο. Αλλά εμείς οι γέροι κουβέρτα. Εντάξει, 1.200 ευρώ τόνος. Άμα παίρνεις 500 ευρώ και θες να πάρεις πετρέλαιο, εγώ σε μια, με το καλοριφέρ μια φορά σε 15 μέρες είκαψα 800 λίτρα πετρέλαιο. Εδώ στον τόπο αυτό θέλει 5 τόνους πετρέλαιο για να θερμαθεί. Για να ζεσταθεί θέλει 5 τόνους. Αλλά δεν βλέπουν όμως ότι είναι οροπέδιο Λασιθίου εδώ πέρα και κάνει την ψύχρα που κάνει στον Ευρωκόπη σε πιο πολύ πολλές φορές. Οι ηλικιωμένοι στο ροπέδιο νιώθουν πικρία για την αντιμετώπιση τους από την πολιτεία, καθώς σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όποτε οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν, θα προσπαθήσουν, όπως λένε, να ζεσταθούν με ξύλα. Με τα ξύλα. Κάθε μήνα 200 ξύλα και τι βγάζουμε. Έχω μια γυναίκα ανάπηρη με 85% αναπηρία, η οποία θερμαίνεται μόνο με ξύλα. Πού τα βρω τα λεπτά, με 350 ευρώ. Πού τα βρω τα λεπτά. Η γυναίκα μου, το λεφτά που παίρνει, τα 350 ευρώ, δεν αρκούν τα φάρμακά της. Κάθε πρωί η θερμοκρασία είναι 5 βαθμούς. Κάθε βράδυ είναι 5 βαθμούς. Πρέπει να ψάξουμε φωτιά να ζεσταθούμε. Αν και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει μειωθεί στο 1 ευρώ και 22 λεπτά, θεωρείται ακόμα υψηλή από τους καταναλωτές, με τις παραγγελίες ωστόσο να αποτελούν μια μικρή ανάσα στον κλάδο των πρατηριούχων. Παίρνουν και μικρές ποσότητες, αλλά οι περισσότερες είναι μεγάλες. Παραγγελίες, δηλαδή περίπου στα 1.000 λίτρα, ίσως και παραπάνω, 800,